Τι θέλεις. Ναι. Να βάλουμε, να νομίζω, παρά τις ασάφειες που υπάρχουν, όντως υπάρχουν ασάφειες και πολύ μπορεί... θολό αυτό το, ναι, το ναι, γενικό. Ναι. Το γενικό λέω. Εδώ όμως πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Νομίζω. Λοιπόν, ένα είναι ότι τουλάχιστον το 80% αυτού που λέγαμε μνημονίου έχει φύγει από τη μέση με την εξής έννοια. Να. Επειδή κάνω και το ρεπορτάζ χρόνια, αν δούμε στο ασφαλιστικό και το εργασιακό τι έχει φύγει, θα μας σηκωθεί η τρίχα. Δεν είναι η φράση «δεν μειώνονται επικουρικές συντάξεις». Το 2015 θα ερχόταν για επικύρωση ο μόνιμος μηχανισμός για τον κατώτατο μισθό, όπου θα έμπαινες στη δουλειά με 5,86 και θα έβγαινες μετά από 40 χρόνια με 5,86. Δεν θα υπήρχε συλλογική σύμβαση, δεν θα υπήρχε καμία τριετία. Λοιπόν, θα ήταν διπλασιασμός του ορίου των απολύσεων. Έτσι. Λοιπόν. Είχε μια σειρά από βαριά. Στο ασφαλιστικό θα πηγαίνουν. Που μπορεί να κατέληγε να παίρνει 30 ευρώ. Κατά τελειώνανε. Ναι, τελειώνανε. Λοιπόν, το εφάπαξ δεν το συζητάμε, δεν θα υπήρχε. Στα ταμεία κυρία ασφάλεια θα πηγαίναν όλα στο ΕΚΑ, το οποίο σημαίνει ότι τα λίγο καλύτερα ταμεία θα πηγαίνουν σε μείωση 30%. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, έφυγε από τη μέση. Ναι. Δηλαδή. Έφυγε από τη μέση, μπορεί να διασφαλιστεί όμως υπό το βάρος. Εγώ, αυτό είναι και, ένα πρόβλημα γιατί, για το άμεσο λόγο. Συγγνώμη τώρα, γιατί θα το πω κιόλας. Βλέπω το Βρούτσι και κυκλοφορεί, ας πούμε, και λέει διάφορα, ας πούμε, και έπρεπε να κρύβεται τώρα. Καλά. Έχει αφήσει την εγκύκλιο στο Στρατούλη που του λέει 15% ξεκινάς από μείωση επικουρικών. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γι' αυτό έλεγα πριν περί εξειδίκευσης, γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο που έχει να κάνει και με την κοινωνική πολιτική, ναι, αλλά έχει να κάνει και με τα οικονομικά από την άλλη πλευρά. Αν επιβιώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν πέρα του γενικότερου ζητήματος ασφαλιστικό που είναι ένα τεράστιο θέμα, αντέρα το ξέρει και πολύ καλά. Ναι, δεν όχι, είναι απλά επειδή ξεκινάνε όλα. Άμεσα, έτσι. Η κυβέρνηση σου λέει δεν πειράζουμε, δεν εφαρμόζουμε, ρε παιδί μου, δεν το εφαρμόζουμε τη μείωση των επικουρικών. Έτσι. Δεν εφαρμόζω τη μείωση των επικουρικών. Έχει ένα κόστος. Ταυτόχρονα συζητάμε για το άνοιγμα που έχουμε στα οικονομικά με λιγότερα έσοδα, ας πούμε, τους δύο τελευταίους μήνες, τις προοπτικές που υπάρχουν για το επόμενο δίμηνο κτλ. Κτλ. Αυτά πρέπει κάπως να καλυφθούν για να το υλοποιήσει. Αλλιώς μπορεί να βρεθεί στην ανάγκη να πει: το κάνω το άλλο τετράμινο. Ναι. Γιατί αυτό το τετράμινο δεν με παίρνει. Να αυτό πω λέω. Ότι χρειάζεται εξειδίκευση που να δείχνει τι, πώς ακριβώς. Τι και πώς. Ναι, παράταση στην αγωνία είναι αυτό, Πέτρα. Παράταση στην αγωνία είναι αυτό. Το κύριο πρόβλημα. Γιατί το τετράμινο τι νομίζει ότι είναι. Παράταση στην αγωνία είναι το τετράμινο. Το κύριο πρόβλημα που υπάρχει και εκεί διατυπώνεται μια κριτική είναι κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εφαρμόσει το προεκλογικό του πρόγραμμα. Έτσι. Αυτό είναι. Κατά 30%. Για το προηγούμενο. Ανέβασε λίγο. Ανέβασε λίγο. Και πολύ λέω, μου φαίνεται, Αντρέα. Θα δούμε. Πολύ λέω. 30%. Δηλαδή, αν κάνει τα ανθρωπιστικά. Ναι, ο Τσίπρας πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Ακυρώνει κατά 80% το προηγούμενο. Και πρέπει να είναι ευτυχής να κάνει τα προεκλογικά. Έχει μια δυσκολία βάσει τη συμφωνία να υλοποιήσει άμεσα αυτό. Γι' αυτό και αρχίζει.